Γεια σας παιδιά, σας καλωσορίζω στο κανάλι του ΚΔΑΠ Ταξιδευτές. Σήμερα, 25η Μαρτίου, είναι μέρα γιορτής για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι θρησκευτικός, καθώς γιορτάζουμε τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, και ο δεύτερος εθνικός, γιατί δηλώνεται ως ημέρα της έναρξης της Ελληνικής Επανάστασης ενάντια στην Οθωμανική Αυτοκρατορία του 1821. Ωστόσο, υπήρξαν πολλές εξεγέρσεις όπου χρησιμοποιήθηκαν και πολλές σημαίες από τους αρχηγούς της κάθε ομάδας. Η σημαία και το σύμβολο που τελικά επικράτησε ήταν ο Σταυρός. Άλλοι αναφέρουν ότι συμβόλιζε τη θρησκεία μας και άλλοι τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα, καθώς ήταν και το σύμβολο των Ελλήνων ναυτικών και πολλές ακόμα άλλες θεωρίες. Η σημαία μας έφτασε στη μορφή που έχει σήμερα τη δεκαετία του 1970 και αυτή αποτελείται από ένα λευκό σταυρό στο επάνω αριστερό μέρος και 9 παράλληλες λωρίδες, κιανές και λευκές. Οι γραμμές είχαν εμφανιστεί όλα αυτά τα χρόνια στη σημαία μας, αλλά ποτέ στην επίσημη εκδοχή τους. Γι' αυτό το λόγο δεν γνωρίζουμε την ακριβή ύπαρξή τους, καθώς άλλοι αναφέρουν ότι είναι οι 9 συλλαβές από το σύνθημα Ελευθερία ή Θάνατος, άλλοι ότι αναφέρονται στις 9 μουσες και άλλοι ότι αναφέρονται στις θάλασσες και τους σχηματισμούς και πολλές ακόμα άλλες θεωρίες. Πάμε λοιπόν να φτιάξουμε την ελληνική σημαία όπως την γνωρίζουμε σήμερα, στη σημερινή της εκδοχή. Τα υλικά λοιπόν που θα χρειαστούμε για τη σημαιούλα μας είναι κόλλα stick, σελοτέιπ, μαρκαδόρο σε χρώμα μπλε, μολύβι, ξυλάκι από σουβλάκι, χάρακα, κόλλα χαρτί α4 λευκό, ψαλίδι και ένα κομμάτι από χαρτόκουτο διαστάσεις 12 σε μήκος και 9 σε πλάτος. Πάμε να ξεκινήσουμε. Το πρώτο βήμα που θα κάνουμε είναι να κόψουμε τη μύτη από το σουβλάκι και να το σταθεροποιήσουμε με το σελοτέιπ και έπειτα να δημιουργήσουμε την επένδυση για τη σημαία μας. Για να αντίσουμε τη σημαία μας, ουσιαστικά είπαμε ότι έχει διαστάσεις 12 επί 9. Όμως πρέπει να αντίσουμε και την πίσω πλευρά, άρα 12 και 12 ίσον 24 και το πλάτος μας όπως είπαμε 9. Θα αφήσετε μόνο λίγους πόντους παραπάνω από 24, δηλαδή περίπου 24,5, για να μπορέσουμε να καλύψουμε και το ξυλάκι. Πάμε να κολλήσουμε και να σχεδιάσουμε την σημαία μας επάνω στο χαρτί. Τώρα θα σχεδιάσουμε τις λωρίδες της σημαίας μας και το σταυρό. Οι λωρίδες πρέπει να έχουν απόσταση 1/100 μεταξύ τους και στο σταυρό που θα φτιάξουμε επάνω θα κατασκευάσουμε ένα τετράγωνο 3/100. Και φέρνουμε στην απέναντι πλευρά. Τον σταυρό θα τον φτιάξουμε επάνω αριστερά με διαστάσεις 3x3, ένα τετράγωνο. Με τη βοήθεια του χάρακα υπολογίζουμε 3/100 και χωρίζουμε ανά 1/100. Τραβάμε εκεί που είναι ο αριθμός 3 μια κάθετη γραμμή να περάσει από τις 3 πρώτες. Ενώνουμε και τα υπόλοιπα 100 προς τα κάτω και σβήνουμε τις ενδιάμεσες γραμμές ώστε να σχηματιστεί ο σταυρός. Και πάμε να την χρωματίσουμε. Θα χρωματίσουμε μπλε τα τετράγωνα, ξεκινώντας επίσης τις λωρίδες με μπλε και ένα λάξι. Μία μπλε, μία άσπρη, μία μπλε, μία άσπρη, ώστε να έχουμε 5 μπλε και 4 λευκές. Η σημαία μας είναι έτοιμη και ακολουθούμε την ίδια διαδικασία και για την πίσω πλευρά τοποθετώντας τον σταυρό ακριβώς πίσω από τον άλλον που σχεδιάσαμε. Η σημαία μας είναι έτοιμη και από τις δύο πλευρές. Αν θέλετε να την κάνετε ακόμα πιο εντυπωσιακή, μπορείτε με κόλλα stick και βαμβάκι να γεμίσετε τις λευκές γραμμές. Σας εύχομαι λοιπόν χρόνια πολλά για την ημέρα και τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Καλή συνέχεια! Γεια σας!